Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αλλά και ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν αυτοί που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μην χρησιμοποιήσει το βέτο ο Βίκτορ Όρμπαν για την επιπλέον χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Πολίτικο, το οποίο επικαλείται πηγές. Χρειάστηκε η πολύμηνη επίθεση της Μελόνι και λίγη επιδοκιμασία των Γάλλων για να συμφωνήσει ο Όρμπαν, λέει το άρθρο. Πηγές κοντά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό λένε ότι έκανε σοβαρή διπλωματική δουλειά μιλώντας με τον Όρμπαν στο τηλέφωνο, ενώ συναντήθηκε μαζί του στο ξενοδοχείο Αμίγκο στις Βρυξέλλες και ξανά το πρωί της Συνόδου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προσπάθησε επίσης για αρκετές εβδομάδες να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ούγγρο ηγέτη. Συγκεκριμένα κάλεσε τον Όρμπαν σε γεύμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, κατά τη διάρκεια του οποίου ζήτησε τις απόψεις του για τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτές οι επιθέσεις γοητείας, όπως τις χαρακτηρίζει το Πολίτικο, επέτρεψαν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ να ξεκινήσει τη Σύνοδο Κορυφής, ανακοινώνοντας την πολυαναμενόμενη συμφωνία, όπως είπε ένας αξιωματούχος. Ο Όρμπαν έπρεπε να κάνει πίσω για να αποφευθεί η καταστροφή για την Ουγγαρία, καθώς διαφορετικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν λάβει μέτρα κατά της ταλαιπωρημένης ουγγρικής οικονομίας ή θα είχαν αφαιρέσει από το κράτος τα δικαιώματα ψήφου βάσει της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων το Πολίτικο.